Απίστευτο, ναυάγησε στα μέσα του Ειρηνικού ωκεανού ο πατέρας του James Καφετζή. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ένα περίεργο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στο James Καφετζή, καθώς την ώρα που θα τον δούμε να τραγουδάει και να διασκεδάζει στο πάρτι της Ένωσης, λίγο έλειψε να χάσει τον πατέρα του. Ο αδερφός του James, ο Mike, βγήκε στο δελτίο ειδήσεων του Sky και μίλησε για την περιπέτεια που ζει ο πατέρας τους. Ο πατέρας του James ναυάγησε στα ανοιχτά του Ειρηνικού ωκεανού και διασώθηκε πραγματικά τη τελευταία στιγμή. Ο Λευτέρης Καφετζής έχει όνειρο να γυρίσει όλο τον κόσμο με το ιστιοπλοϊκό του, αλλά λίγο έλειψε το όνειρο να γίνει εφιάλτης. Ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Ρόδο και το 2016 μαζί με τους δύο γιους του διέσχισαν τον Ατλαντικό ωκεανό. Πριν λίγες μέρες ξεκίνησε το ταξίδι του για να διασχίσει τον Ειρηνικό ωκεανό αυτή τη φορά περνώντας τη διόργα του Παναμά. 1200 ναυτικά μίλια από την κοντινότερη στεριά, δηλαδή περίπου όσο η απόσταση από τη Ρόδο μέχρι το Λονδίνο, ένα δυνατό μπουρίνι έσπασε το κατάρτι του σκάφους. Το κατάρτι, πέφτοντας, έκανε ρογμή στο ιστιοπλοϊκό, με αποτέλεσμα να αρχίσει να μπάζει νερά. Μια σειρά από ατυχή γεγονότα οδήγησαν σε μια περιπέτεια. Λίγο αργότερα, το σκάφος έμεινε και από μηχανή. Η Αγγλία, η οποία θα μπορούσε να απομακρύνει τα νερά, δουλεύει με ρεύμα και λίγο αργότερα έμεινε και από μπαταρία, καθώς οι μπαταρίες φορτίζουν με ηλιακή ενέργεια και δεν είχε βγει ήλιος επί 3 μέρες. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν το καράβι σιγά σιγά να αρχίσει να βουλιάζει και να χτυπιέται άγρια από τα κύματα. Από το κούνημα, ο Λευτέρης έπεσε και τραυμάτισε το ισχύο του. Μόλις χτύπησε το SOS, η πρεσβεία στο Παναμά συντόνισε επιχείρηση διάσωσης. Έγινε προσπάθεια να πάει να τον σώσει ένα κολομβιανό πλοίο, αλλά ήταν πολύ μακριά. Και το μόνο πλοίο που μπορούσε να κάνει τη διάσωση ήταν ένα αλλιευτικό το οποίο ψάρευε τόνο εκεί κοντά. Ο Λευτέρης διασώθηκε πραγματικά τελευταία στιγμή, αφού όταν το αλλιευτικό ξεκίνησε να φύγει μετά τη διάσωσή του, το ιστιοπλοϊκό βούλιαξε μέσα στη θάλασσα. Ο πατέρας του James θα γυρίσει στο Παναμά σε 10 περίπου μέρες με το αλλιευτικό σκάφος. Σύμφωνα με τον Mike, ο πατέρας του δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο και πολύ σύντομα θα ξαναψάξει ιστιοπλοϊκό για να συνεχίσει το ταξίδι του. Μένει να δούμε αν η παραγωγή σπάσει το κανόνα και ενημερώσει το παίχτη για το συμβάν και ποια θα είναι η αντίδραση του James σε περίπτωση που αυτό συμβεί. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε!